Η παρέμβαση πριν του κ. Μαρατζή έβαλε το θέμα στη σωστή του διάσταση και διέλυσε διάφορους μύθους που υπήρχαν και συμφωνώ με όλες τις επισημάνσεις που ακουστήκανε. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Σε τι μας τύχησε εμάς η υπόθεση του Μακεδονικού? Μας τύχησε εσωτερικά στην κυβέρνηση, διότι σε ένα πολύ κρίσιμο και γόνιμο για μας πολιτικό διάστημα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την έξοδο από τα μνημόνια, όπου είχαμε έξοδο στις αγορές, είχαμε ανάπτυξη, καλές εκτιμήσεις, τις εξαγγελίες της ΔΕΘ της τελευταίας, όπου είδαμε να υλοποιούνται μέχρι τώρα, ήμασταν αναγκασμένοι κάθε εβδομάδα να προσπαθούμε να διασκεδάσουμε τις δηλώσεις του κυβερνητικού μας εταίρου. Άρα, αν θα μπορούσαμε να ξαναγυρίσουμε ή αν θα ξαναγύριζα εγώ, για να μιλήσω για τον εαυτό μου, διότι... Αυτό είναι κρίσιμο, έτσι. Το χρόνο πίσω, θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή η συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ που ήταν επιβεβλημένη κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες στο ξεκίνημά της, έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της εκεί περί τον Αύγουστο. Θα ήταν τα πράγματα πολύ πιο και καλύτερα πώς τα συνεχίζατε, για μας. Όπως συνεχίσαμε, νομίζω. Ως κυβέρνηση μειοψηφίας. Όπως προέκυψε. Γιατί αυτή όλη η κινητικότητα ήταν αντανάκλαση βαθύτερων διεργασιών, τις οποίες τις ενθάρρυνε πια η τοποθέτηση απέναντι. Το σημειώνω απέναντι αυτό στο συγκεκριμένο ζήτημα, το μακεδονικό. Έχει ενδιαφέρον. Βεβαίως, ότι έπρεπε να λήξει η συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ τον Αύγουστο, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, ώστε να μην προκληθεί αυτή η πολιτική ζημία. Τελικά δηλαδή θεωρείτε κι εσείς, επειδή το είπε ο κύριος Μαύρος, ότι συγκυβερνήσατε με έναν δεξιό εταίρο? Όχι, κάποιοι... το έχουμε εξαντλήσει αυτό το ναι. θέμα. Άρα... Έπρεπε να γίνει, ήταν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Έπρεπε να είχε τερματίσει νωρίτερα αυτή η συγκυβέρνηση. Αυτό λέω και τίποτα, και τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό, μήπως και πείτε μου τη γνώμη σας, μήπως αυτό σας τύχησε ακόμα περισσότερο εξαιτίας της παράτασης, ας πούμε, ενός κλίματος αρνητικού που προκάλεσε και τη σύγκρουση του κυρίου Καμένου με τον κύριο Κοτζιά, ενώ την επίθεση Καμένου στον Κοτζιά και την απώλεια ενός πολύ σημαντικού στελέχους της κυβέρνησης, όπως ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών και αρχιτέκτονας της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μια σειρά παρενέργειες είχε. Μπορεί να αθροίσω και αυτό που λέτε σε όλα αυτά τα αρνητικά που υπήρχαν ως παρεπόμενος. Δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε έτσι. Δεν είχαμε αυτόν τον χρόνο, ας πούμε, ως γόνιμο τελικά πολιτικό χρόνο και ωφέλιμο. Αλλά θέλω να επισημάνω κάτι που ακούστηκε και πριν. Τελικά η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος δεν ευνόησε τόσο την ίδια, όσο δυνάμεις που βρίσκονται στα ακροδεξιά της. Δηλαδή την προσπέρασε τελικά κάποιος κόσμος και βρήκε έκφραση στον κύριο Βελόπουλο και αλλού. Τελειώνω, γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχουμε άλλο κύκλο. Μία φράση. Θα δώσουμε λίγο λεπτάκι στον κύριο Δέντε. Δεν μου κάθισε κάτι πριν, όταν ο κύριος Μαύρος έκανε διάφορες επισημάνσεις και άφησε κάποιες σπόντες περί αλαζονίας των στελεχών της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να πω ένα παράδειγμα προσωπικό και μία πολιτική αναφορά να κάνω. Πέρασα από τρία υπουργεία. Όταν από την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2015 πήγα στο Υπουργείο Εργασίας, στο εργασίας. Ξαφνικά είδα κάποιους ανθρώπους να περιμένουν στην άκρη, να μην λειτουργεί το ένα σανσέρ, το άλλο να έχει γεμίσει και το τρίτο να είναι ορθάνικτο και να περιμένει. Μπαίνω μέσα. Μπαίνει κάποιος, λέω, δεν θα μπείτε μέσα. Κοιτάζονται όλοι και λένε, μα όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί ειδοποιούσαν όταν ερχόντουσαν στο Υπουργείο να μην μπει κανείς μαζί τους, διότι αυτό το ασανσέρ το τρίτο έπρεπε να είναι αποκλειστικά για τον Υπουργό. Αυτό κάθισα και το συζήτησα με τους συναδέλφους μου και μου είπαν ότι είχαν αντιμετωπίσει την ίδια εικόνα. Δεκάδες υπουργοί εδώ και 30-40 χρόνια μπαίνανε με αυτό το τουπέ και αυτή τη μύτη ψηλά στο Υπουργείο. Ξέρετε, υπάρχει και μια κοινωνική αλαζονία η οποία προκύπτει από τις τοποθετήσεις του καθενός. Μια ταξική αλαζονία. Και αυτή είναι αυτή η οποία εξέπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν είπε αυτό το φοβερό, ότι η κοινωνική ανισότητα είναι φυσικός νόμος. Αυτή λοιπόν την αλαζονία... Δεν είπε κοινωνική.
Η κοινωνική ανισότητα είπε. Σας παραπέμπω να το δείτε. Θα σας απαντήσω μετά, κρατώ μια σημείωση για την αδικία. Ανισότητα. Λοιπόν, το αναφέρω αυτό, διότι τελικά πράγματι ο κόσμος θέλει να βλέπει ανθρώπους ανιδιοτελείς, ειλικρινά να του μιλούν, να σκέφτονται σαν γι' αυτόν και κυρίως να μην αντιμετωπίζουν την πολιτική ως επάγγελμα και ως καριέρα. Προσπαθώντας να σας δεσμεύσω και τους δύο για μια πιο συγκρουσιακή συζήτηση. Τώρα τα έκανε πριν λίγο, τις εκλογές, τα έκανε λίγο στο τέλος. Λοιπόν, να κλείσετε. Είχα απορρίψει. Θα ξαναβρεθούμε.